Πάμε να δούμε τι έγινε με τη σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι, ναι, ήταν, είναι η πρώτη αντίδραση της σύζυγου αλλά και του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την επιστροφή στα δικαστήρια. Τώρα που ξαναξεκίνησε δηλαδή πάλι η δίκη. Εντάξει, για να δούμε. Κυρία Νίνου, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, ναι. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι καλά στην υγεία του? Στην υγεία του. Μάρια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε έναν αγώνα. Θα ήθελα, θα σας παρακαλούσα να μην έρχεστε εδώ, γιατί ενοχλούνται οι γείτονες. Σεβαστείτε το αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Καλό απόγευμα. Είστε πάντα δίπλα στον κύριο Φιλιππίδη? Πάντα. Ευχαριστώ. Κύριε Φιλιππίδη, καλή ανάρρωση. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που σας βλέπει? Μετά από πάρα πολύ καιρό είστε στα δικαστήρια πάλι. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Μία δήλωση δεν θέλετε να κάνετε? Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που σας παρακολουθεί τόσα χρόνια στην τηλεόραση? Χθες είχατε και ένα διαπληκτισμό εκεί με κάποιον μάρτυρα. Τι ακριβώς έγινε? Για πρώτη φορά είδαμε λοιπόν την σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη να μιλάει στην τηλεοπτική κάμερα. Για πρώτη φορά είδαμε και ακούσαμε να λέει κάτι. Δεν την έχουμε ξανακούσει την κυρία Νίνου να μιλάει μπροστά στις κάμερες και μπροστά σε δημοσιογράφο. Είπε ξεκάθαρα ότι είναι στο πλευρό και βέβαια είπε ότι ενοχλούνται και οι γείτονες, που ενδεχομένως να είναι και ένας λόγος για τον οποίο του κάνει έξωση ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Γιατί να πούμε ότι η κάμερα του Α βρέθηκε έξω από το σπίτι της οικογένειας. Και εδώ βλέπουμε τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος πηγαίνει προς το σπίτι. Κουτσένη, μου φαίνεται, Φίλιππε. Υποτίθεται έχει κάποια προβλήματα. Ναι, ναι, ήταν και στο δικαστήριο όταν πηγαίνει κουτσένη. Υγείας. Έχει επιθετικό σακχαρώδη διαβήτη. Καλά, πολλοί κόσμος το έχει αυτό. Εννοείται. Ναι, εντάξει, απλά λέμε, τουλάχιστον σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αυτό είναι που έχει. Εντάξει, πολλοί κόσμος το έχει αυτό, με τις ινσουλίνες και με τη σωστή θεραπεία. Εκατομμύρια κόσμος. Και ακόμα και μικρά παιδάκια. Ρυθμίζεται. Δεν είναι και ότι είναι τιμοθάνατος με το διαβήτη. Έτσι. Προς Θεού. Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος και όλος ο κόσμος. Αν παίρνει σωστά την αγωγή του και τις ινσουλίνες του, θα είναι ρυθμισμένος από αυτό το ζήτημα, από αυτό το πρόβλημα.